Συνεδρίου για την ενέργεια στην παρουσία εταιριών πετρελαίου και ξένων διπλωματών. Τις εξελίξεις στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσίασε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρίπης στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ενέργεια με τίτλο «Από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, συνεργασία για μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των υδρογοναθρακών». Παρουσιάσαμε τις τελευταίες εξελίξεις όχι μόνο εντός της Κυπριακής ΑΟΣ αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξηγήσαμε πώς η περιοχή τοποθετείται πλέον ως εναλλακτική πηγή αλλά και διαδρομή εφοδιασμού φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον Υπουργό Ενέργειας να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα και τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στην Κυπριακή ΑΟΣ. What this map shows is that Turkey considers that Cyprus has an EEZ, has a continental shelf on the east, but doesn't have a continental shelf on the west. What also this means is that if we accept this version, Cyprus will be left. The green part is 31% of what our EEZ is. Με τη σειρά τους Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Παραγωγής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου έκαναν αναφορά στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος στο ενεργειακό πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να μας στηρίξει για να προχωρήσουμε μπροστά. Οι εταιρείες επενδύουν σε μας όχι μόνο με τα χρήματα τους και τα κεφάλαια τους, αλλά και πολιτικά. This region is becoming more and more important for the EU for their supply of security of supply of natural gas. Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν ο Διεθνής Οργανισμός Εταιριών Παραγωγής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και ο Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής για τη Μεσόγειο, Κώστας Μαυρίδης, ενώ το παρόν τους έδωσαν σημαντικός αριθμός από εταιρείες πετρελαίου. Με εκδηλώσεις και